Ο Μιχαλή έβαλε 9 πόντους στα τελευταία 2 λεπτά του αγώνα. Εσύ έδωσες την νίκη στην ομάδα σου στο τέλος. Θα μου πεις βέβαια ότι ήταν ομαδική προσπάθεια που ήταν. Αλλά θέλω πρώτα να ξεκινήσω από την νίκη και μετά θέλω να μου πεις και για το τελευταίο 2 λεπτό για σένα. Θέλω να μου πεις γι' αυτό. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Κεραυνού που ήρθε σήμερα. Γενικά ήταν μια τρομερή ατμόσφαιρα. Ακριβώς την ατμόσφαιρα που ζητούμε οι καλαθοσφαιριστές και γενικά στον κόσμο του, στο χώρο της καλαθοσφαίρας. Ένα μεγάλο μπράβο στους συμπαίκτες μου, στην ομάδα μας γενικά, για αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, γιατί είναι τρομερή ομάδα, το πάλεψε 40 λεπτά. Για μας σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι, όπως είναι όλα τα παιχνίδια του κυπέλου. Ο νικητής περνά, ο χαμένος μένει πίσω. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίσαμε το δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον. Ξεκινήσαμε λίγο αργά, λίγο νοθρά το πρώτο ημίχρονο. Αλλά εντάξει, η ομάδα μας έχει περάσει πολλά αυτή τη χρονιά. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες. Η προπόνηση που κάνουμε καθημερινά με τους προπονητές μας και τα παιδιά στα αποδυτήρια είναι σκληρή. Οπότε για αυτά τα παιχνίδια προετοιμαζόμαστε. Πες μου όμως για τους 9 πόντους που βάλες στο τέλος, τι ήταν αυτό. Το έβαλες και τρίποντα, έβαλες και 4 βολές στις 4, έβαλες και τα δίποντά σου. Καθάρισες το μάτσο. Κοίτα, νομίζω διαχρονικά στον Κεραυνό, όταν μου ζητηθεί να κάνω κάτι, νομίζω έχω δείξει ότι μπορώ να αναλάβω την ευθύνη και να το κάνω. Αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω αν δεν μου δείχνανε την εμπιστοσύνη οι προπονητές, αν δεν μου δείχνανε την εμπιστοσύνη οι συμπαίχτες μου, γιατί για 30 λεπτά δεν είχα βρει ρυθμό, δεν ήμουν καλός επιθετικά τουλάχιστον. Αλλά όλοι τους με στηρίξανε, οι προπονητές μου λέγανε: μείνε συγκεντρωμένος, μείνε στο παιχνίδι, θα μπεις μέσα, θα κλείσεις το παιχνίδι. Ο coach μου είπε: μπες μέσα, βάλε τις βολές σου, βάλε και ένα τρίποντο μετά, και έτσι ακριβώς είχε γίνει. Οπότε χωρίς τη δική τους εμπιστοσύνη δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα και εννοείται χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που έκανα σήμερα. Μίλησες σαν πολιτικός, καλά έκανες, αλλά εγώ θα το πω, ήσουν ο MVP της νίκης του Κεραυνού. Σάιμον, έτσι μια τελευταία κουβέντα από σένα και να σε αφήσω να πας με τους συμπαίκτες σου. Final Four, πρωτιά στη regular season, ο Κεραυνός πάει για τον double. Οτιδήποτε άλλο θα είναι αποτυχία, νομίζεις? Νομίζω περιμένουμε κάτι διαφορετικό από τον Κεραυνό διαχρονικά. Δεν έχουμε δείξει ότι κυνηγάμε κάτι άλλο κάθε χρόνο. Οπότε ο Κεραυνός θα είναι εκεί, θα είναι στους ημιτελικούς, θα είναι στους τελικούς και πάμε για τον τάπος ξανά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.